αφού έμεινε δίχως παθολόγο το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με απόφαση της ΔΥΠΕ, γιατροί από το Βενιζέλιο πηγαίνουν για εφημερίες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια των ασθενών και του ιατρικού έργου, η απάντηση με αναφορά στον εισαγγελέα ήταν σχεδόν αναμενόμενη, με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της περιοχής να μιλούν ανοιχτά για μια άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα. Παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή, η οποία νοσηλεύει πάνω από 30 ασθενείς, εξυπηρετείται από μετακινούμενους γιατρούς. Η κατάσταση στην υγεία έχει προπολού ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας, εξηγούν γιατροί και εργαζόμενοι. Το πήγαινε στο Ρέθυμνο για γιατρούς του Βενιζελίου, μετά από μια εξαντλητική περίοδο εφημεριών, ακόμη και στην περίοδο της κανονικής τους άδειας, οδήγησε μία ακόμη παθολόγο και μία αιματολόγο να δηλώσουν παρέτηση. Η παθολόγος που παρετήθηκε ήταν ήδη τον προηγούμενο μήνα σε μεγάλη υπέρβαση εφημεριακού έργου για το τμήμα της και δεν έφτανε αυτό, πήρε εντολή να κάνει εφημερία και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και μάλιστα ενώ βρισκόταν σε κανονική άδεια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πια όρια, γίνονται πράγματα πέρα της λογικής. Το ερώτημα που τίθεται είναι η εισαγγελία θα διαφορήσει για την κατάσταση. Η εισαγγελία θα ενεργοποιηθεί όταν συμβεί αυτό που οπωσδήποτε θα συμβεί, δηλαδή να τρωθεί αθεράπευτα η υγεία των νοσηλευόμενων μέχρι και να προκύψει θάνατος. Ασφαλώς ούτε για την επιδείνωση της υγείας, ούτε για τον θάνατο θα έχουν ευθύνη οι γιατροί. Όμως έχοντας την αρνητική εμπειρία, φοβόμαστε ότι θα καταστεί ο γιατρός από διοπομπαίος τράγος, χωρίς βέβαια να συντελεστεί η κάθαρση. Παρότι έχουμε κάνει ενέργειες με ενημέρωση του εισαγγελέα, με εξώδικα για τα συνεχιζόμενα εντέλεστε. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τη ΔΥΠΕ. Συνεχίζουν τα προβλήματα να αυξάνονται. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης προτείνουν κοινή σύσκεψη της υγειονομικής περιφέρειας, των διοικητών των νοσοκομείων, των προέδρων των ιατρικών συλλόγων, των εκλεγμένων εκπροσώπων των ιατρών στα νοσοκομεία του νησιού, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Για πρώτη φορά παρατηρούμε μια έκριθμη κατάσταση που αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων της Κρήτης. Μπροστά σε αυτή τη γενικευμένη δυσλειτουργία του συστήματος υγείας και προτού επέλθει περαιτέρω επιδείνωση με δραματικές συνέπειες, καλούμε όλες τις πλευρές προς συζήτηση για ανέβρεση λύσεων. Υπάρχει πολύ ωραία αναμονή, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν επιθέσεις στο προσωπικό. Γενικότερα είναι μια ζωφερή κατάσταση. Στο Παγνί, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων κατήγγειλε ότι με απόφαση που ελήφθη και προκειμένου να αποφευθούν, όχι για να μην υπάρχουν, αλλά για να μην φαίνονται οι ατέλειωτες ουρές στα ΤΕΠ, η παραμονή δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τις 4 ώρες. Στις 4 ώρες, ο ασθενής θα μεταφέρεται σε κλινική, ακόμη και αν δεν έχει γίνει ακριβής διάγνωση. Ο χρόνος αναμονής, ναι, μεν. Δεν πρέπει να είναι μεγάλος, αλλά δεν μπορεί να είναι και χρόνος αναμονής, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Δεν είναι το νοσοκομείο πάρκινγκ που ουσιαστικά με κάρτες, χρονοκάρτες θα πηγαίνεις, θα φεύγεις και θα έρχεσαι. Το ίδιο σκηνικό ταλαιπωρίας στα ΤΕΠ επικρατεί και στο Βενιζέλιο. Με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτοφανή αύξηση των περιστατικών που φτάνουν στα επίγοντα και το χρόνο αναμονής που συχνά φτάνει ή και ξεπερνά τις 5, τις 6 ώρες ή ακόμη περισσότερο.